Διαθέτηση των υποχρεώσεων της Δύσης έναντι της Ρωσίας έκανε λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας πως η Δύση πάγωσε τα ρωσικά αποθεματικά και τράβηξε μία γραμμή στην αξιοπιστία του νομίσματος. Λάβαμε την απόφαση για μετατροπή των πληρωμών για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε ρούβλια το συντομότερο δυνατό, ανέφερε. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει φυσικό αέριο στις ποσότητες και τις τιμές των προηγούμενων συμβάσεων. «Η Ρωσία τηρεί την υπόσχεσή της», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας πως έδωσε εντολή στην Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσουν τη διαδικασία για τις συναλλαγές με την Ευρώπη σε ρούβλια εντός μιας εβδομάδας. Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ξένες χώρες έχει καταστρέψει την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.